υπάρχει μια είδηση η οποία συνεχίζει να σκορπάει ανησυχία, αλλά όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους νομίζω ότι όντως βλέπει ότι ο καθένας κάνει τα δικά του και ούτως ή άλλως ανησυχεί και δεν ξέρει από πού να προφυλακτεί. Λέει λοιπόν ότι παραμένουν ανησυχητικά τα στοιχεία οδικής ασφαλείας στη χώρα μας, που είχε επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις το 2020. Ναι, γιατί είμαστε κλεισμένοι μέσα, γιατί είχαμε την πανδημία, γι' αυτό το λόγο. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών και μας λέει ότι με την επαναφορά της κίνησης στα προπανδημίας επίπεδα επανήλθαν και οι αρνητικοί δείκτες. 2021. Όχι εγώ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών. 2021. Στη χώρα μας έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε τροχέα, έναντι 54 ατόμων ανά εκατομμύριο πληθυσμού που ήταν ο αντίστοιχος δείκτης του 20 και 64 που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Το 21 καταγράφηκαν 5% περισσότεροι θάνατοι από τροχέα σε σχέση με το 20, οπότε και μειώθηκαν σε σχέση με το 29 οι ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο κατά 12%. Λέει ότι εντάξει, εμείς παραμένουμε στις υψηλές χώρες κλπ. Δεν θα αναφέρω όλα αυτά τα στοιχεία. Το τροχαίο είναι καθημερινότητα. Είναι κομμάτι της ζωής μας με αυτά τα οποία βλέπουμε. Είτε γιατί είμαστε εξαιρετικά αυτή την ώρα αγχωμένοι ή είμαστε εξαιρετικά απρόσεκτοι από την άλλη για αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στους δρόμους. Καλημερίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη. Είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, μια χαρά εσείς. Καλά, δόξα να έχει ο Θεός, καλά είμαστε. Τώρα, εσείς τι λέτε από τη δική σας την πλευρά? Εγώ είπα ότι εξαιρετικά αγχωμένη από τη μία, εξαιρετικά απρόσεκτη από την άλλη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατεβαίνω με συνεπιβάτη στο αμάξι μου και φτάνω κοντά στο Γιώφυρο. Μπαίνω από την Εθνική, από τη Ράπα για να κατέβω στο Γιώφυρο. Στη μέση σχεδόν του δρόμου, έτσι για να σας δώσω να το οριοθετήσουμε λίγο και λίγο πριν από το στενό που είναι για να στρίψεις να μπεις προς την Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη, είναι ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Πηγαίνω κανονικά, δεν βλέπω κανέναν να μου ανάβει κάποιο φλάς ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνομαι στο φτερό, το φέρνω ως παράδειγμα για το πόσο απρόσεκτοι είμαστε, πόσο αγχωμένοι μπορεί να είμαστε ή πόσο εν πάση περιπτώσει θέμα να έχουμε με την οδήγηση και ίσως θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Αντιλαμβάνομαι στο φτερό κυριολεκτικά, κύριε Καλοκύρη, πριν από λίγες ημέρες ότι ένα αγροτικό αυτοκίνητο, όχι τα παλιά, με τα μεγάλα κυβικά, φεύγει χωρίς να υπάρχει καμία ειδοποίηση. Κοκάλωσα και φοβήθηκα και κοκάλωσα πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο αντιμετώπισα, ξέρετε τι ήτανε? Ένα παράθυρο το οποίο άνοιξε, ένα παππού που δεν ξέρω αν ήταν 80 φεύγα ή 90 φεύγα, ασπριδερό και εξαϊλωμένο ουσιαστικά, αυτό ακριβώς, αυτή την εικόνα έχω στο μυαλό μου, ο οποίος τσατισμένος μου έκανε νόημα να σηκωθώ να φύγω γιατί εκείνη την ώρα το έμπαινα εμπόδιο. Δεν κατάλαβα τίποτα. Λόγω της ηλικίας του παππού δεν μπορούσα να πω και τίποτα. Έκανα μπροστά και έφυγα. Έφυγα. Ξέρετε τι έκανε ο παππούς? Έκανε αναστροφή επιτόπου, σταμάτησε και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ανέβηκε το δρόμο προς τα πάνω. Για πείτε μου τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα που συναντάει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του? Κυρία Βουτζεράκη, κακά τα ψέματα, όλοι μας πρέπει να στύψουμε σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτή τη μάστιγα που μας ταλανίζει το νησί μας και να δείξουμε τη συνείδηση που πρέπει να δείξουμε σαν οδηγοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτούς τους δείκτες και να μπορέσουμε να μειώσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα που στο νησί μας φέτος, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, θα περάσουμε τους 60. Θα πρέπει όλοι να προσέξουμε, θα πρέπει να μην βιαζόμαστε. Δεν γίνεται να θέλουμε να φύγουμε από κάπου, να φτάσουμε μάλλον κάπου 8 η ώρα και να φεύγουμε από το σπίτι μας 8 παρα 5. Δείτε τον εαυτό μας πώς είμαστε σε μια κυριακάτικη βόλτα που έχουμε περιθώριο έτσι σε παραπάνω χρόνο. Πόσο πιο καλοί οδηγοί είμαστε όλοι μας. Να δούμε τον εαυτό μας. Και θα πρέπει και όλοι μας μαζί
να δείξουμε τις συνείδησεις που πρέπει. Δηλαδή, δεν γίνεται να οδηγάμε χωρίς κράνος. Δεν γίνεται να οδηγάμε χωρίς ζώνη. Δεν γίνεται να οδηγάμε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία φέρνουν το ατύχημα και το δυστύχημα πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι οδηγοί. Σας έθεσα κι άλλο ένα θέμα. Με το τι γίνεται με τους ηλικιωμένους και τα διπλώματα οδήγησης, κύριε Καλοκύρη. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι, οι ηλικιωμένοι περνάνε μετά την ηλικία των 65 ετών, περνάνε από ένα παθολόγο και από ένα οφθαλμίατρο, εφόσον δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα που να χρήζει να εξεταστούν από κάποιον άλλο γιατρό. Και εφόσον οι γιατροί κρίνουν ικανούς αυτούς τους ανθρώπους να ανανεώσουν το δίπλωμα, η νομοθεσία λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουν από εξετάσεις. Άρα λοιπόν μπορούν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους. Δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχετε νέος άνθρωπος είσαστε. Νέος άνθρωπος είσαστε. Εκπαιδεύετε νέους ανθρώπους. Μπορείτε λίγο πολύ να μπείτε μέσα στην ψυχολογία μας. Θα μου πείτε είναι μια άλλη σφαίρα, μια άλλη ειδικότητα, μια άλλη επιστήμη κλπ. Κλπ. Αλλά επιχειρήστε το, σας παρακαλώ, να μου πείτε γιατί μηδενός εξαιρουμένο. Εγώ δεν βγάζω ούτε και τον εαυτό μου απ' έξω. Πείτε μου, γιατί δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Γιατί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να χτίζεται από μικρή όταν είμαστε. Από μικρή πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Από μικρή πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε τον κώδικα. Όταν τα παραδείγματα που έχουμε δεν είναι τέτοια που να μας προτρέπουν σε αυτό. Προφανώς είμαστε λίγο τριτοκοσμική χώρα, δηλαδή ο καθένας κάνει τα δικά του. Εφόσον έχει διπλή γραμμή, δεν γίνεται να την περάσουμε, επειδή είπατε στο γιόφυρο, να κατεβαίνουμε από το γιόφυρο, να στρίψουμε δεξιά για να μπούμε να κατευθυνθούμε προς Ηράκλειο και ταυτόχρονα να βγάζουμε αριστερό φλας για να στρίψουμε να πάμε στα ΤΕΗ. Είναι μια παρανομία, επειδή είπατε την περιοχή έτσι, που τη βλέπουμε όλοι καθημερινά. Καθημερινά. Και έχουν γίνει και πάρα πολλά ατυχήματα εκεί πέρα. Εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει. Δεν φταίει η ηλικία, αυτή είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία που την καλλιεργούμε κάθε μέρα, που θα πρέπει να την καλλιεργούμε κάθε μέρα και να μας προτρέπει στο σωστό. Δηλαδή, δεν γίνεται να τα κάνουμε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Καλλιεργούμε, λέτε, μια αρνητική νοοτροπία καθημερινά και αυτά είναι τα αποτελέσματά της. Βέβαια. Αν δεν εφαρμόζουμε τον κώδικα, αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, γιατί τον βολεύει, γιατί δεν θέλει να περιμένει στην κίνηση, γιατί δεν θέλει να περιμένει στην ουρά. Γιατί βιάζεται να πάει στη δουλειά που δεν έφυγε στην ώρα του για να πάει στη δουλειά, θα κάνει την παρανομία. Αλλιώς θα πάει κανονικά, θα περιμένει 5 λεπτά να πάει στη δουλειά του. Το να πατήσεις μια διπλή διαγράμμιση και να κόψεις ανάποδα το δρόμο να γυρίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θα φέρει ατυχήματα, θα φέρει δυστυχήματα. Δεν φταίει η ηλικία ούτε των 60 ούτε των 30 που θα το κάνει αυτό. Φταίει η νοοτροπία που έχουμε, η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξουμε, η νοοτροπία που πρέπει να μάθουμε από την κυκλοφοριακή αγωγή που πρέπει να διδαχτούμε στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης που θα έχουμε. Αυτό όμως πρέπει να το ακούσουν τα αρμόδια υπουργεία και να φροντίσουμε να βάλουν την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Από τις μικρές ηλικίες. Εμείς σαν γονείς πρέπει να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας σε αυτό το κομμάτι. Καλά, θα συνεχίσουμε. Να τους δείξουμε αυτό, να τους μάθουμε το σωστό. Όταν το παράδειγμα του παιδιού μου είναι, είμαι εγώ και μπαίνω στο αμάξι και δεν βάλω τη ζώνη, το παιδί μου θα θεωρήσει αυτονόητο ότι ο παπάς μου δεν βάλει τη ζώνη. Και δεν είναι, το ξεκινάμε από εκεί, αλλά δεν είναι μόνο τελικά το βάλω τη ζώνη. Είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία πρέπει εμείς να μάθουμε στα δικά μας τα παιδιά, σε πραγματικές συνθήκες, έτσι ώστε να ξέρουν τι στην ευχή γίνεται τώρα. Να σας ακούσουν ή όχι τα υπόλοιπα υπουργεία, τα λέγανε οι χθεσινοί, τα λέγανε οι παραπροχθεσινοί, θα τα λέτε εσείς, θα τα που λένε και οι επόμενοι, και πάντα στο ίδιο σημείο θα βρισκόμαστε και πάντα κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις που κάνατε στην αρχή της κουβέντας μας, λέγοντας ότι φοβάμαι ότι και το 2022 θα είναι μια χρονιά δύσκολη και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα χαθούν, οι άνθρωποι που θα χάσουμε στους δρόμους θα είναι εξίσου πολύ όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω το κρατάω ως παρατήρηση και είναι το πιο αποκαρδιωτικό. Να σας πω κάτι σε αυτό. Επειδή είμαι και νέος άνθρωπος και έχω συναναστροφές με νέους ανθρώπους, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και εμείς σαν γονείς γιατί φταίμε. Έρχεται το παιδί σας τώρα να του βγάλουμε το δίπλωμα και βγάζει ένα δίπλωμα για ένα μηχανάκι το οποίο είναι 125 κυβικά. Και πάτε εσείς σαν γονιός και του αγοράζετε μια μηχανή γιατί ο γιος σας είναι έξυπνος, γιατί είναι όμορφος, γιατί είναι δεν ξέρω και εγώ τι, και πάει και παίρνει μια μηχανή 600 κυβικά και 700 κυβικά. Μα ο νομοθέτης αυτή τη μηχανή του επιτρέπει να την πάρει μετά τα 24 και εφόσον
Βγάλει το δίπλωμα. Δεν μπορείς εσύ σαν γονιός να πάει να του πάρεις μια μηχανή 600 κυβικά και 700 κυβικά. Αυτή η μηχανή θα πέσει σε λάθος χέρια και προφανώς, επειδή το γκάζι είναι γλυκό, το λάθος θα έρθει. Και οι γονείς εκεί έχουν ευθύνη. Δεν γίνεται λοιπόν να παίρνει ένα τέτοιο εργαλείο ένας νεαρός 18 χρονών. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω. Έχετε πει 2-3 κουβέντες με το δικό σας τον τρόπο που μας δείχνετε ποια είναι τα λάθη που κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Ναι. Κύριε Καλοκαίρη. Σε αυτό το κομμάτι τα παιδιά μας τα αγαπάμε. Δεν θέλουμε πολλές φορές να τους χαλάσουμε χατήρι. Αλλά εδώ είναι ένα χατήρι που πρέπει να το χαλάσουμε. Γιατί άμα δεν χαλάσουμε το χατήρι στα παιδιά μας, μπορεί να χαλάσουμε τα παιδιά μας τα ίδια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σε αυτό. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Και ο κάθε γονιός πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος στις αποφάσεις που κάνει για το παιδί του. Απόλυτα κατατοπιστικός και κατανοητός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Καλοκαίρη. Καλημέρα. Καλημερίζω και τον κύριο Μύρο Νεχερέτη. Είναι ο αντιπρόσωπος των εκπαιδευτών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία για την δική του τη θέση και τη δική του την άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Νεχερέτη. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Δουλγεράκη, και στους ακροατές σας. Είναι μια χαρά. Ωραία. Γιατί το ξεκινήσαμε με το τι λέει για εμάς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και πώς τα πράγματα στη χώρα μας οδεύουν σε ό,τι έχει να κάνει με το τροχαίο, το θανατηφόρο, όπως επίσης και τον τραυματισμό. Αυτό δεν κάνει να το ξεχνάμε. Παρακαλώ να ακούσω και τη δική σας την άποψη. Κυρία Δουλγεράκη, η στατιστική επιστήμη δείχνει πολύ καθαρά με τα νούμερα που περιγράψατε λίγο πριν με τον Πρόεδρο ότι δεν το πάμε καλά. Ακούγεται λίγο βαρύ έτσι που το λέω, αλλά στην ουσία έτσι είναι. Και όσο εμείς δεν καταλάβουμε σε επίπεδο πολιτείας ότι πρώτα το πρόβλημα είναι πολιτικό αλλά και μετά είναι και ατομικό, δυστυχώς τα νούμερα θα συνεχίζουν να καταγράφονται στους δρόμους. Δυστυχώς. Τι εννοείτε? Αναφέρατε ένα παράδειγμα προηγούμενα στη συνομιλία που είχατε με τον Πρόεδρο και θα σας πω και εγώ άλλο ένα για να καταλάβετε, γιατί ανέφερα πριν ότι το θέμα είναι και πολιτικό. Πρόσφατα η κυβέρνηση θέσπισε ένα νόμο στον οποίο δίνει το δικαίωμα όποιος έχει κατηγορία Β και είναι πάνω από 26 χρονών μπορεί να οδηγεί δίπλωμα όχημα 125 κυβικών χωρίς να δώσει εξετάσεις, χωρίς να αξιολογηθεί δηλαδή. Με ελάχιστα μαθήματα 5 ώρες το ελάχιστο που μπορεί να κάνει με ένα εκπαιδευτή δικαιούται νόμιμα να οδηγεί όχημα 125 κυβικά. Πώς σας ακούγεται αυτό? Δεν ξέρω. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα δηλαδή? Δίνω το δικαίωμα δηλαδή σε έναν άνθρωπο με ελάχιστες 5 ώρες εκπαίδευσης να του δώσω δίπλωμα νόμιμα να οδηγεί στον δρόμο? Αυτό δείχνει την προχειρότητα του σχεδιασμού και γι' αυτό το βάζω σε πολιτικό επίπεδο το θέμα. Όσον αφορά όμως την ατομική ευθύνη που έχουμε σαφώς όλοι, θα έλεγα ότι αυτό θα παραμένει ψηλά στην ατζέντα, διότι ο καθένας από εμάς πρέπει να αξιολογήσει τον εαυτό του και τη δυνατότητα που του δίνουν οι συνθήκες κυκλοφορίας. Διότι εκεί είναι το μυστικό, κυρία Δουλγεράκη. Εγώ πρέπει να μπορώ να προσαρμόζομαι σε αυτές τις συνθήκες κυκλοφορίας, όποιες και αν είναι αυτές. Όποιες και αν είναι. Εκεί είναι το ταλέντο εντός ή εκτός εισαγωγικών του οδηγού. Καταλάβατε. Αυτό όμως θέλει καλλιέργεια. Αυτό θέλει. Ποιος θα μου τη δώσει αυτή την καλλιέργεια? Κοιτάξτε, είναι πολύ βαθύτερο από όσο μπορούμε να το συζητήσουμε εμείς μέσα του ραδιοφώνου. Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ μικρές ηλικίες. Με κυκλοφοριακή αγωγή, με εκπαίδευση, την οποία εμείς οι μεγαλύτεροι δεν καταφέραμε να την περάσουμε στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σκύψουμε από πάνω, πολιτεία και φορείς, περιφέρειες, δήμοι και όλα αυτά, για να δούμε πώς θα τα δείξουμε στον κόσμο, να επιμείνουμε με σποτ τηλεοπτικά, με ραδιοφωνικά. Είναι αμεληταία ποσότητα. Η οδική ασφάλεια είναι αμεληταία ποσότητα και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι απλά ένα εργαλείο το οποίο θα μας δίνει περισσότερα έσοδα μέσα στα ταμεία. Επικείμενες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δημιουργία Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα πρόστιμα που καταλογίζονται. Καθιέρωση διαφορετικής διαδικασίας καταλογισμού των προστήμων του ΚΟΚ. Αυτά κουβεντιάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις πάντα μέσα στα αρμόδια υπουργεία. Μέχρι εκεί, οδική ασφάλεια 0.
είτε μόνιμη επιτροπή της Βουλής είναι περιοδικής ασφάλειας και τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Πάνε 5, πάνε 6, πάνε 7 χρόνια που το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Χιρέτη. Εδώ είσαστε, παρόν είσαστε. Ίσως, ναι, ακριβώς, μαζί τα συζητούσαμε. Και περισσότερα από αυτά τα χρόνια που λέτε, κύριε Δελγεράκη. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι, κανένα. Με το που αλλάζει κάθε κυβέρνηση, έρχεται ένας νέος υπουργός, κάνει ένα νέο σχέδιο εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου να το πω. Φαίνεται ότι παρουσιάζει ένα έργο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει έργο. Καταλάβατε. Γιατί όταν δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή, ότι δεν μπορούμε τα τροχαία να διαφορούμε, όποια κυβέρνηση κι αν είναι. Γι' αυτό έβαλα το θέμα και πολιτικό από την αρχή της κουβέντας μας. Καταλάβατε. Έχουμε σαφώς την ατομική μας ευθύνη, που αυτό δεν θα εξαιρεθεί ποτέ. Αλλά αν η πολιτεία, οποιαδήποτε κυβέρνηση αν έρθει, έχει μια κοινή γραμμή πάνω σε αυτό το θέμα, δεν πρόκειται να αλλάξουν οι δείκτες, δυστυχώς. Δυστυχώς, το λέω με λύπη. Και λυπούμε και εγώ ότι τώρα με την καινούργια σεζόν που θα έχουμε πολύ μεγάλο όγκο κυκλοφορίας μετά την άρση της καραντίνας, φοβάμαι και εγώ ότι θα έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια.